Λοιπόν, η Άνω Παναθηναϊκός γνώρισε την πρώτη του ήττα μετά από ένα χρόνο παρά μία μέρα στη χειρότερη δυνατή στιγμή. Μου θυμίζει το 10-11 όταν και ο Ολυμπιακός είχε κάνει ένα 26-0 και το πρώτο μάτς που έχασε ήταν από εμάς. Δηλαδή είναι κάτι αντίστοιχο έγινε και τώρα. Το θέμα είναι στο χέρι μας να δείξουμε καρδιά και χαρακτήρα να κερδίσουμε στο ΣΕΦ, το έχουμε ξανακάνει. Δεν είναι εύκολη αποστολή εννοείται. Έχουν τώρα πλέον ό,τι θεωρητικό ψυχολογικό ταντάζ είχαμε εξφανίστηκε. Οπότε τώρα πάμε την Πέμπτη να δώσουμε το καλύτερο μας σε αυτό. Δεν πήγε καλά απόψε. Γενικά, από ό,τι είδα, είχαμε και 8 assist, δηλαδή ήμασταν άστοχοι. Έκανε ο Ολυμπιακός πολλές αλλαγές, μας δυσκόλεψε κάτι σχήματα που έβαλε. Ήμασταν άστοχοι στα τρίποτα, στις βολές. Εντάξει, δεν είχαμε εύκολα καλάθια. Δηλαδή, βάζαμε από μέσα εύκολα καλάθια που μετά παίρναμε δύσκολα σουτ απ' έξω. Κάποια δύσκολα σουτ που εννοείται δύσκολα μπαίνουν. Θεωρείς ότι τουλάχιστον περισσότερο τους Έλληνες και λιγότερο τους ξένους, αν και οι ξένοι του Παναθηναϊκού είναι χρόνια στην ομάδα και καταλαβαίνουν τι γίνεται. Μιλάνε με τους Έλληνες ότι αυτή η περιραίουσα ατμόσφαιρα περί εύκολης επικράτησης του Παναθηναϊκού που βρισκόταν σε πολύ καλή κατάσταση στο τελευταίο διάστημα έπαιξε κάποιο ρόλο. Ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που είναι βασισμένη, έχουν ένα κορμό Ελλήνων. Ο Παναθηναϊκός είναι βασισμένη στους ξένους. Όσο να είναι, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Τι εννοώ, ότι αυτό που με ρώτησες, είτε αυτό που λέγονται στα μίντια, είτε αυτό που ακούγεται γενικά, δεν έχουν, ας πούμε, ξένοι του Παναθηναϊκού, δεν καταλαβαίνουν, πιστεύω, από αυτό. Σίγουρα εμείς, οι Έλληνες που είμαστε, πρέπει να βοηθήσουμε καλύτερα να καταλάβουν, ενώ ξέρουν και οι ίδιοι, εννοείται, αυτοί που ήταν πέρσι, ότι είμαστε σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση και υπάρχει ένας τρόπος μόνο να βγούμε από κάτω, ας πούμε.